Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά σε αυτέ τι περιπτώσει και στι άλλε, όχι μόνο του κυρίου Φιλιππίδη, του Πέτρου. Ε, το κοινό αίσθημα έχει μία εξέγερση, να το πω. Έχει ένα, ε, έχει ένα, ένα θυμό. Εσύ μίλησε ε, με την Ελισάβετ. Εκφράζεται θυμικά. Μετά τη δήλωσή τη, ότι είναι μια ανθρώπινη αδυναμία αυτό που έκανε ο Πέτρο, α πούμε. Θα σου πω το εξή για την Ελισάβετ και γιατί παλιότερα και η Σμαράκδα θυμάμαι για την περίπτωση ναι, του Βινάδη ναι. κλπ εμείς γνωριζόμαστε στο χώρο και εσείς γνωρίζετε ο καθένας ποιος είναι. Η Κωνσταντινίδου και η Καρύδη, ας πούμε. Αναφέρω αυτές τις δύο κοπέλες που έτυχε να γίνουν θέμα κάποια στιγμή. Είναι γνωστό και από την όλη πορεία του, αλλά και για εμά που τις ξέρουμε λίγο καλύτερα, ότι έχουν, διέπονται από ηθικέ αρχέ. Mm. Τώρα, αν συναισθηματικά είναι πιο δεμένε η μία γιατί τη σκηνοθέτησε και ήθελε να το πει. Και είχαν καλή. Δεν σημαίνει ότι. Ε, όσοι περάσανε δίπλα από τον Πέτρο ή τον ε, Δημήτρη, δεν είχαν, δεν είχαν και καλέ στιγμέ. Κι εγώ με κάποιον από του δύο είχα καλή σχέση και σαν το Μιάρτι πολιτισμού. Με το Λιγνάδι, προφανώ. Με το Λιγνάδι, ναι, ναι. Είχαμε καλή σχέση. Μπούς, α, φυσικά δεν μπορώ να ξέρω ούτε το, τη σκοτεινή πλευρά που μπορεί να έχει ο καθένα μα, ο καθένα του. Γιατί τη δική μου την ξέρω. Απλά δεν είναι <laughs> Απλά δεν είναι ποινικά κολάσιμη. Ε, Δυστυχώ, ε, ευτυχώ, μάλλον ευτυχώ, ε, υπάρχει ένας, ε, μια αξιολόγηση στα πάθη μα και τα λάθη μα. Οπότε η Ελισάβετ, από διολίστηση προφανώ τη γλώσσα, ή από λάθο ε, ε, διατύπωση, mm -hmm. ε, από ό,τι καταλαβαίνω, είπε κάτι το οποίο δεν στέκεται.